Μια ενδιαφέρουσα άλλη ανακοίνωση που είχε δημοσιευθεί ένα χρόνο πριν ήταν για το αν οι ασθενείς οι οποίοι κάνουν ρομποτική ριζική προστατεκτομή είναι ευχαριστημένοι με την επιλογή τους. Το περίεργο είναι, και θα δείτε ότι έχω άλλη μια βιβλιογραφία πολύ πρόσφατη, προ 3 μηνών, ότι οι ασθενείς που επέλεξαν τη ρομποτική ριζική είναι πιο δυσαρεστημένοι από εκείνους που έκαναν ανοιχτή ριζική προστατεκτομή. Όχι διότι τα αποτελέσματα είναι χειρότερα, αλλά διότι στην πληροφόρηση που τους είχαν κάνει, τους είχαν δημιουργήσει την αίσθηση ότι όλοι θα είναι εγκρατείς, όλοι θα έχουν αισθήσει και όλοι θα έχουν γίνει τελείως καλά. Και πραγματικότητα είναι ότι τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Υπάρχει μάλιστα και μία μελέτη την οποία την αναφέρω, αλλά θα την σχολιάσω, που έχει δημοσιευθεί σε πολύ έγκυρο περιοδικό, στο Journal of Clinical Oncology, που μελέτησε να δει αν όντως το ογκολογικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο της ρομποτικής σε σχέση με την ανοιχτή. Και το συμπέρασμα ήταν ότι μετά από ανοιχτή ριζική προστατεκτομή, η πιθανότητα να χρειάζεται κανείς μια συμπληρωματική θεραπεία ήταν 9%, ενώ μετά από τη ρομποτική ήταν 28%. Βέβαια, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι εφόσον έχουμε μια μελέτη δημοσιευμένη το 2008, αντανακλά την εμπειρία των πρώτων ετών και όπως θα δούμε παρακάτω, οι πιο καινούργιες βιβλιογραφίες δεν συμφωνούν με αυτό το αποτέλεσμα. Η δεύτερη μεγάλη ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε πάλι στο European Urology καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα όσον αφορά την απώλεια αίματος, την οσιλία, που είναι οι παράγοντες που πλεονεκτεί η ρομποτική, αλλά πάλι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το ογκολογικό αποτέλεσμα, όσον αφορά τη στιτική λειτουργία και όσον αφορά την ακράτεια των ούρων. Τονίζει όμως κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε τη μέθοδο με την οποία θα συγκρίνουμε τις δύο τεχνικές, τη μέθοδο με την οποία θα συγκρίνουμε τις επιπλοκές για να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Διότι οι δημοσιεύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους, άρα καταλήγουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Και αν δείτε το χοντρό βιβλίο το οποίο πήρατε όλοι σας στο τελευταίο Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι, τι γράφει τα guidelines του 2012, το συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή με τα βιβλιογραφικά δεδομένα η ρομποτική ριζική προστατεκτομή πλεονεκτεί στο ότι είναι μια πιο φιλική επέμβαση, λιγότερη απώλεια αίματος, 1-2 μέρες λιγότερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία αποδεικτικής ιατρικής με ψηλό level of evidence που να λένε ότι μια τεχνική είναι καλύτερη από την άλλη. Guidelines 2012. Και επειδή πάντα μου αρέσει να βλέπω και τι λέει η πρόσφατη βιβλιογραφία, θα σας δείξω τώρα 5-6 μελέτες των τελευταίων μηνών. Άρα δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση που είχαν τα guidelines του 2012. Ιανουάριος 2012. Μία μελέτη που στην ουσία αναλύει τις επιπλοκές της ρομποτικής ριζικής. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μείωση στη συχνότητα των επιπλοκών από το 2005 μέχρι σήμερα σε όλες τις μελέτες οι οποίες δημοσιεύονται. Αλλά πάλι, ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται οι επιπλοκές και οι παρενέργειες δεν είναι ο σωστός επιστημονικά και θα πρέπει, καταλήγει, δεν υπάρχει λοιπόν standardized criteria με τα οποία θα αναφέρεις τις επιπλοκές σου. Άρα είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα. Ιανουάριος 2012. Φεβρουάριος 2012, από ένα μεγάλο κέντρο της Νέας Υόρκης, Τεουάρι είναι ο καθηγητής, το συμπέρασμα είναι ότι σαφώς οι επιπλοκές έχουν μειωθεί. Το 71 κάνανε χίλιες, αναλύουν τα αποτελέσματα 1000 ρομποτικών ριζικών προστατεκτομών και ο λόγος για τον οποίο αναφέρω αυτή τη μελέτη είναι ότι δεν είχαν οι άνθρωποι πολλές επιπλοκές και παραδέχονται ότι μετά τις πρώτες 500 ρομποτικές ριζικές προστατεκτομές εξακολουθούν να μαθαίνουν την τεχνική και αποδεικνύεται ότι οι επιπλοκές τους είναι στατιστικά λιγότερες μετά τις πρώτες 500 επεμβάσεις. Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν από 6 μήνες, η υπέρμαχη της ανοιχτής ριζικής προστατεκτομής, Τζαβάν και Λεπόρ,
Λένε, μας πρίξατε με τη ρομποτική ότι είναι καλύτερη γιατί έχει λιγότερη απώλεια αίματος. Τι κάνανε λοιπόν, ανέλησαν τη δική τους τη σειρά των ανοιχτών ριζικών προστατεκτομών και τις χώρισαν σε τρεις κατηγορίες με βάση το πόσο αίμα έχασαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αν δούμε αυτούς τους αρρώστους 6 μήνες και 12 μήνες μετά, έχουν τα ίδια καλά αποτελέσματα, είτε έχασαν 150 ml, είτε 300, είτε 500. Άρα προσπαθούν με αυτήν εδώ τη μελέτη να αντιστρέψουν το επιχείρημα που έχει η ρομποτική υπέρ, ότι χάνουν λιγότερο αίμα. Σου λένε, ωραία, και έχασες λίγο αίμα παραπάνω, τι έγινε? Βέβαια, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στην ιστορία της σύγχρονης ουρολογίας έχουν δημιουργήσει αρκετά ερωτηματικά, αλλά απλώς το αναφέρω σαν μελέτη γιατί την βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε μετά μία μελέτη που πάλι συγκρίνει επιπλοκές από το 2001 μέχρι το 2005, 2006 και 2007. Και αυτή είναι μία μελέτη η οποία σαφώς δίνει ένα θετικό στίγμα για την ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Διαχειριτικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές μειώνονται με το χρόνο σημαντικά, από 7% σε 0,8% για τις διαχειριτικές και από 28% σε 8,7% για τις μετεγχειρητικές. Μεταγγίσεις αίματος μειώνονται από το 3,5% στο 2,1% και νοσηλεία στο νοσοκομείο πάνω από 2 μέρες μειώθηκε από το 56% στο 15%. Άρα βλέπουμε ότι τους τελευταίους μήνες αρχίζουν και εμφανίζονται μελέτες, οι οποίες όμως δεν είναι προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες, είναι observational studies, περιγράφουν την εμπειρία τους μέσα στην κλινική. Level of evidence 3, νομίζω. Άλλη μία, μου κάνει δε εντύπωση ότι σε όλες αυτές τις μελέτες υπάρχει το όνομα ενός του ίδιου στατιστικολόγου, του Καρακίεβιτς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει στο Μόντρεαλ, στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο, και μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει τεύχος του European Urology που να μην έχει τρεις μελέτες ο ίδιος. Εδώ πέρα πάλι συζητάνε και αναλύουν τις επιπλοκές τους, αλλά παρατηρούν ταυτόχρονα ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή οι minimal invasive ριζικές προστατεκτομές που περιλαμβάνουν λαπαροσκοπικές και ρομποτικές, αλλά στην ουσία είναι ρομποτικές, διότι στην Αμερική, αν εξαιρέσει κανείς τη Νέα Υόρκη, στο Memorial που κάνανε λαπαροσκοπικές, όλη την άλλη Αμερική κάνανε ρομποτικές. Άρα από το 2003 μέχρι σήμερα, από το 4,9% ανέβηκε το ποσοστό των minimal invasive 44% και οι ανοιχτές από 89% στο 52%. Στην ίδια μελέτη όμως λένε ότι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν στις ρομποτικές ριζικές ήταν μικρότεροι και υγιέστεροι. Σε αυτές τις επεμβάσεις λιγότερες μεταγγίσεις, λιγότερες επιπλοκές και μάλιστα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι με την ανοιχτή ριζική προστατεκτομή παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας από ό,τι στην ρομποτική. Άλλη μία μελέτη λοιπόν με level of evidence 3, η οποία όμως σαφώς δίνει πληροφορίες υπέρ της ρομποτικής. Όμως βλέπετε ότι οι μελέτες αυτή τη στιγμή η μία αντικρούει την άλλη. Είναι όλες μελέτες που αναλύουν αρχεία από Αμερικανούς ασθενείς και αρχίζει κανείς και μπερδεύεται λίγο. Εδώ έχουμε μία ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Oncology πάλι πριν από 3 μήνες και ανέλησαν τα αρχεία μία ανεξάρτητη ομάδα. Δεν ήταν η ομάδα που είχε κάνει τις επεμβάσεις και αναλύουν τα αρχεία 70.000 περιστατικών από το Medicare και βλέπουν αν έχουν κάνει ανοιχτή ή ρομποτική και το συμπέρασμά τους είναι εντυπωσιακό. Καταρχάς βλέπουν ότι προβλήματα στιτικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως τι λέει ο καθένας στο site του, είναι 82%, πάρα πολύ ψηλό, και το ποσοστό ακράτειας επίσης πολύ ψηλό, 31%. Το περίεργο δε συμπέρασμά τους, πριν από 3 μήνες αυτή η δημοσίευση, ότι η ρομποτική ριζική έχει μια τάση, η οποία όμως στατιστικά δεν ήταν σημαντική, για μεγαλύτερο πρόβλημα κράτειας από ό,τι ανοιχτή. Το βασικό συμπέρασμα όμως, το οποίο δίνει αυτή η μελέτη, απευθύνεται στους ασθενείς του Medicare και τους λέει, όταν θα πάτε και θα επιλέξετε τη μία επέμβαση ή την άλλη, είναι λάθος να νομίζετε ότι επιλέγοντας τη ρομποτική, ότι θα έχετε λιγότερες παρενέργειες. Μάρτιος 2012, πριν από 2 μήνες, στο European Urology.
στο Journal of Urology, συγγνώμη. Μετά από ρομποτική ριζική προστατεκτομή, σαφώς υπάρχει συντομότερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι οι ασθενείς αυτοί επιστρέφουν νωρίτερα στις ασχολίες τους. Πάντα λέμε ότι βγαίνω από το νοσοκομείο πιο γρήγορα και υποθέτουμε, άρα πάω πίσω στη δουλειά μου πιο γρήγορα. Αυτοί έκατσαν και εξέτασαν να δούνε, βγαίνεις από το νοσοκομείο πιο γρήγορα. Ναι, το απέδειξαν. Πας στη δουλειά σου πιο γρήγορα. Δεν το απέδειξαν. Και εδώ πέρα είναι μια δεύτερη μελέτη, 4 χρόνια μετά από την πρώτη που σας είπα, όπου πάλι επιβεβαιώνεται ότι οι ασθενείς που έκαναν ρομποτική ριζική δεν ήταν τόσο ευχαριστημένοι, όχι διότι είχαν περισσότερες επιπλοκές από αυτούς που είχαν κάνει ανοιχτή, αλλά διότι τους είχαν δημιουργήσει την εντύπωση ότι δεν θα έχουν απολύτως καμία επιπλοκή. Έρχομαι στο τελευταίο τεύχος του European Urology που έχω στα χέρια μου, Απρίλιος 2012. Υπάρχουν 3-4 άρθρα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρώτο άρθρο είναι από αυτόν τον κύριο, δεν μπορώ να προφέρω καν το όνομά του, προφανώς είναι κάποιος Βιετναμέζος, ο οποίος όμως δουλεύει στην ομάδα του Μάνι Μένων από το Βατικού Institute, που είναι η ομάδα που καθιέρωσε την ρομποτική ριζική προστατεκτομή, και μαζί με μία άλλη μεγάλη ομάδα αναλύουν ξανά τα ρέκορντ 60 με 70.000 ασθενών που έχουν κάνει ρομποτική ριζική και καταλήγουν ξεκάθαρα πρώτον ότι η ρομποτική έχει υποσκελίσει την ανοιχτή και όλες οι παράμετροι που μετρήθηκαν ήταν καλύτερες για τη ρομποτική από ότι για την ανοιχτή. Άρα θα έλεγε κανείς ότι ορίστε να η σύγχρονη βιβλιογραφία που είναι υπέρ της ρομποτικής, level of evidence όμως πάλι 3. Καμία μελέτη προοπτική τυχεοποιημένη δεν έχει αποδείξει να υπάρχει διαφορά της μιας τεχνικής με την άλλη. Και στο ίδιο τεύχος, και νομίζω ότι προς τιμή του Μοντόρση, ο οποίος το όνομά του το έχει στην πρώτη μελέτη, και αυτό είναι μία από τις... Να μην το είχε. Συγγνώμη. Αλίμονο να μην το είχε. Το είχε. Ακριβώς το επόμενο paper το έχει δώσει σε κάποιον ειδικό να σχολιάσει αυτά τα συμπεράσματα. Και βλέπετε ότι στο ίδιο τεύχος η μία μελέτη τα παρουσιάζει όλα τέλεια, ότι εμείς αναλύσαμε τους φακέλους και σε όλα πλεονεκτεί η ρομποτική ριζική. Και στην επόμενη σελίδα κάποιος κύριος Μπόρτζιαν αναλύει όλα αυτά τα δεδομένα, σχολιάζει αυτή τη μελέτη και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά το ότι τα στοιχεία λένε ότι με την ρομποτική ριζική θα μείνει ο ασθενής μας λιγότερες μέρες στο νοσοκομείο και ίσως θα έχει και μικρότερη πιθανότητα για μετάγγιση, θεωρεί ότι αναλύοντας με βάση την αποδεικτική ιατρική τα δεδομένα, δεν μπορεί να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι μία τεχνική είναι καλύτερη από την άλλη. Στο ίδιο τεύχος.